καλύτερα από εμάς, ναι, ναι, ξέρει και θα μας τα πει ο Τόλης Χοντζιάς. Χαίρετε. Καλησπέρα Τόλη. Γεια σας, τι κάνετε ρε παιδιά. Καλά εσύ. Καλά, καλά, ζεσταίνομαι. Όλα καλά. Τι έγινε, δύο πρωταγωνιστές και σήμερα ο Παναθηναϊκός, μια αναμενόμενη αντίδραση από τον Παναθηναϊκό απέναντι σε μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα, δηλαδή η Μακάμπι είναι καλύτερη από ό,τι περίμενα εγώ προσωπικά, από ό,τι θα περίμενα να είναι. Ένας ο πρωταγωνιστής, ο προφανής, ο οποίος είναι ο κύριος Λούκας, ο οποίος με 29 πόντους έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους, αν όχι ο βασικότερος, μάλλον ο βασικότερος, που ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-1 κέρδισε για πρώτη φορά φέτος στη Μακάμπη, σοφάρισε τη σειρά και πάει να καθαρίσει την παρτίδα στο Βελιγράδι. Είδατε, σας λέω, δεν πάει να πάρει ένα παιχνίδι, πάει να καθαρίσει την παρτίδα ο Παναθηναϊκός και θα το πει σε λίγο Αταμάν, θα με θυμηθείτε, σε λίγο είναι το 1. Και βέβαια ο δεύτερος πρωταγωνιστής, θα περιμένετε να σας πω ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο δεύτερος πρωταγωνιστής ήταν ο κύριος Αταμάν, γιατί ο κύριος Αταμάν με 4 φάουλ του Σλούκα έκανε την κίνηση στο 32, ενώ θα περίμενε κανείς να τον βάλει στο 34, 35, 36. Τον έβαλε στο 32, θα πει κάποιος ότι ρίσκαρε, αλλά έπρεπε να το κάνει αυτό στο 32. Η πρώτη είναι ότι το είχε κλείσει το μάτς η Μακάμπη, από εκεί που ήταν 17 από τη διαφορά το πήγε στους 3 πόντους και εκεί είχε χάσει το μυαλό, είχε χάσει τη συνοχή του Παναθηναϊκού και εκεί έπρεπε να μπει ο κατάλληλος παίκτης. Ο κατάλληλος παίκτης ήταν ο Σλούκας και από εκεί και πέρα ξαναήρθαν τα πράγματα στην κανονική τους διάταξη. Ο Σλούκας έβαλε μπροστά και πάλι τον Παναθηναϊκό, το 81-68 έγινε 82-70 και κάπως έτσι τελείωσε η ιστορία. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος είπαμε ότι πάει τώρα στο Βελιγράδι για να καθαρίσει την παρτίδα, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή, γιατί βλέπουμε ότι η Μακάμπι είναι σκληρό καρύδι, δηλαδή στο 17 πόντους δεν λύγησε, το έφερε στους 3 πόντους και ίσως να μπορούσε να κάνει και κάτι περισσότερο, και ξέρει ο Παναθηναϊκός ότι κάνει δύσκολα τα πράγματα στο Βελιγράδι για τον πλέον λόγο ότι η Μακάμπι λογικά θα έχει τον Baldwin, η Μακάμπη η οποία πέτυχε το στόχο της στην Αθήνα που ήταν μία νίκη και αυτή από τη σειρά του βεβαίως θα πάει να καθαρίσει την σειρά στο Βελιγράδι, αλλά ο Παναθηναϊκός αυτό που ήθελε σήμερα αυτό πήρε με τον Baldwin, με τον Σλούκα, με τον Αταμάν και με τον Παπαπέτρου τον Ιωάννη να κάνει το καλύτερο του φετινό παιχνίδι μακράν, είτε στο 4 είτε στο 3 ο Ιωάννης Παπαπέτρου έδωσε πολλές λύσεις στον Παναθηναϊκό. 15 πόντι ο απολογισμός του διεθνούς φόρου, σε μια βραδιά που έλειπε ο Χουάντσο Χενανγκόμι, δηλαδή που έλειπε ένα κορμί στο 4. Ο Παπαπέτρου στήθηκε και στο 4, στήθηκε και στο 3 και έδωσε σημαντικές λύσεις στον Παναθηναϊκό. Είναι μια μεγάλη μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες Κώστα και Γιάννη. Είπα ξανά πριν ότι δεν περίμενα τόσο καλή την Μακάμπη και περιμένουμε ματσάρες στο Βελιγράδι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τόλη. Γεια σας, ευχαριστώ. Ο Νικόλας ο Αχτύπης είναι μαζί μας που βρέθηκε ένα, πώς το πω τώρα, ένα on-field review μακριά από το να κάνει την περιγραφή του αγώνα. Ναι. Γιατί το λέτε αυτό, ακουστικά? Διότι είχε πει ο Πετρίδης ότι αν δεν δώσουν το αντιαθλητικό θα φύγω, λέει, και θα κάνει τη μετάδοση ο Αχτύπης. Δώσουν το αντιαθλητικό. Ναι. Κάποιος έλεγε κάποιο θα φύγω, θα κάνει μετάδοση καρέκλε. Ναι. Ακούγεται τρομερά απειλητικό. Τρομερά σαγηνευτικό ακούγεται. Ναι, σχετικά από τα Νικόλα. Είναι κάτι που μπορεί να κάνει το Μιζράχι και τον Κάτα, θα ξεκαρδιστούν στα γέλια. Δεν έχουν όλοι τα δικά σας αυτιά για να τα βλέπουν όλα αυτά τόσο καλά. Βρε, θα βλέπαμε λαμπερά χαμόγελα από Μιζράχι και Κάτα, σου λέω, αν ήταν αυτό. Έκανε κανένα κοντινό σήμερα στο... σε κανένα από αυτούς. Έκανε στο Μιζράχι. Φωτίστηκε οθόνη. Ο οποίος, σε αντίθεση με την Τρίτη που ήταν καθιστός τα λοιπά, είχε σηκωθεί μιλάκια και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν αλέκρος σήμερα. Έλεγε, γιατί λέτε ότι δεν γελάω, δεν το καταλαβαίνω. Σοβαρά μιλάτε. Αλήθεια, ναι, αλήθεια. Εντάξει, αν είχα αυτό το πλάνο, δεν θα έπαιρνα τα μάτια μου από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, φοβερό. Δηλαδή, ούτε τη Μόνα Λίζα δεν θα ήθελα να δω να χαμογελάει τόσο πολύ. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, το πιο μυστηριώδες. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Πραγματικά. Τι άλλο μυστηριώδες είδε σήμερα? Άστο να κάνει την ασίστ στον εαυτό. Μα του κάνω την ασίστ. Ναι. Όχι. Τι μυστηριώδες είδα? Α, περίμενε λίγο, γιατί μόλις ήρθε φαγητό. Έτσι το σκεφτείτε. Δεν είναι για μας. Οκ, ευχαριστώ. Μυστηριώδες, ωραία. Έχουμε μυστηριώδη πράγματα που είδαμε. Ας σας μιλήσω 2-3 λεπτά, όχι για τον κύριό μας τον Ιησού Χριστό που σήμερα ήρθε ως Κώστας Λούκας εδώ, αλλά για τη δύναμη της άμυνας που σώζει επίσης μπασκετικές ζωές. Λοιπόν, το μυστηριώδες. Λάθη Μακάμπι πρώτο δεκάλεπτο 1. Δεύτερο δεκάλεπτο 4. Ασίτ Μακάμπι
μετά το πρώτο δεκάλεπτο 9, assist Maccabi στο δεύτερο δεκάλεπτο μόλις 3. Φάουλ του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο 1. Φάουλ του Παναθηναϊκού στο δεύτερο δεκάλεπτο 6. Επιθετικά rebound της Maccabi σε ένα ολόκληρο ημίχρονο 3. Μας κάνουν αυτά ως αρκετά μυστηριώδη στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ποια ήταν η διαφορά? Όχι, Νικόλα, τελικά τη διαφορά απόψε. Λέμε όχι, όπως το λες, όχι. Λέμε όχι, γιατί έχεις να πεις κι άλλα, είμαστε σίγουροι. Όχι, όχι, γιατί υπενθυμίζω ότι πριν από δύο βράδια λέγαμε πως το διάολο, συγγνώμη κιόλας, είναι και αργά όμως, δεν πειράζει, ο Παναθηναϊκός με τόσο φοβερά στατιστικά που είχε σε δίποτα και τρίποτα κατάφερε να χάσει ένα παιχνίδι. Ναι, ναι. Γιατί είχε πάει Μακάπη σε 91 πόντους. Ακριβώς. Και το φανταστικό είναι ότι λες και δεν είχε συμβεί αυτό το παιχνίδι προχτές, ο Παναθηναϊκός μπήκε το ίδιο αεράτος και χαλαρός όπως και το στο μία σου και μία μου, δηλαδή βάλουν καλάθι αυτοί, να βάλουμε καλάθι εμείς, αυτό στο μία σου και μία. Πραγματικά, καθώς και φαινόταν ο Παναθηναϊκός να μην έχει πάρει μάθημα του. Πραγματικά και προσπαθούσες να καταλάβεις τι έχει γίνει, δεν έχει μεσολαβήσει μία ήττα και μάλιστα πάρα πολύ οδυνηρή, επώδυνη για τον Παναθηναϊκό που λόγω της οποίας ας πούμε απόλυσε το πλεονέκτημα έδρας. Νομίζω ήταν τρομερά αγχωμένος στο ξεκίνημα, πω τι πάθαμε, μην πάθουμε και κάνα δεύτερο ας πούμε και χάσουμε δεύτερο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Εγώ έτσι το ερμήνευσα, το μπάσιμο στο παιχνίδι, λέω, στο πρώτο δεκάλεπτο. Μπορεί, αλλά για να αλλάξει αυτό χρειάστηκε να αλλάξει λίγο και όλη η φιλοσοφία και η λογική του παιχνιδιού, ξεκινώντας από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν νομίζω να το παρατήρησα εγώ ότι η αλλαγή στο τσιπάκι ας πούμε έγινε όταν είχαμε ταυτόχρονη παρουσία στη πεντάδα από Καλαϊτζάκη, Παπαπέτρο και Αντετοκούμπο πριν μπει ο Σλούκας στη ζώνη γλυκόφωτος και αρχίσει να τα βάζει από παντού και να κάνει ρεκόρ καριέρας από ό,τι διαβάζω και εγώ τώρα. Δηλαδή όταν ο Παναθηναϊκός βρήκε μία πεντάδα που αμυντικά λειτουργήσε, σταμάτησε τον Μπράουν, σταμάτησε τον Κοέν, ο οποίος πάλι είχε βάλει 10 ή 12 πόντους μόνο στην πρώτη περίοδο. Είναι φανταστικό, έτσι. Mm-hmm. Φανταστικό τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε, χάρη σε αυτούς τους τρεις και να πούμε και ένα μπράβο για το μεγάλο comeback του Παπαπέτρου απόψε. Ο οποίος σε ένα παιχνίδι που αναγκαστικά έπρεπε, να, ξέρεις, έπρεπε να κάνει το βήμα μπροστά λόγω της απουσίας του Χουάντσο. Δεν υπήρχε άλλος στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Mm. Και δεν χρειαζόταν σήμερα να έχει 4 στα 7 τρίποντα για να πούμε ότι ήταν πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός και τακτικά και αγωνιστικά σε όλο το παιχνίδι. Ακόμα και όταν τον βλέπαμε ήταν ξεκάθαρο ότι είχε μέσα του το φόβο να μην πάρει ένα σούτ ακόμα όταν είχε χάσει 2-3. Ήδη έπαιζε πάρα πολύ καλά. Και αυτός ήταν ο λόγος που έμεινε και πάρα πολύ ώρα στο παρκέ, τρώγοντας ας πούμε σε εισαγωγικά χρόνο και από τον Γκριγκόνης. Mm-hmm. Και μια και είπαμε για τον Γκριγκόνης, ένα τελευταίο, μέχρι να εμφανιστεί και ο Γκραντ στο γήπεδο και να είναι καλός στο τέταρτο δεκάλεπτο όπως έγινε και στο παιχνίδι της Τρίτης, ήταν ξεκάθαρη η απελπιστική μοναξιά του Σλούκα στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού, διότι υπάρχει μια χρονική συγκυρία τώρα που ο Ναν δεν είναι στα πολύ καλά του. Ο Γκραντ δεν είναι στο top επίπεδο τον οποίο τον είχαμε συνηθίσει. Ο Βιλντόσα είναι ο Βιλντόσα, πολύ γνωρίζουμε, αλλά αυτό είναι κάτι. Αν και έχει προσφέρει, μην τον αδικούμε τώρα, και στο προηγούμενο παιχνίδι έβαλε 3 τρίποντα και σήμερα έβαλε 5 πόντους. Θέλω να πω, μυαλωμένος ήταν και χωρίς τρέλες. Για να μην τον αδικούμε. Αν βγάλεις στην άκρη παράγοντες και συνισταμένους όπως είναι τα χρήματα που παίρνει κάποιος, οι προσδοκίες που υπάρχουν για αυτόν. Συμφωνώ. Απλά λέω ότι... Λέω σε σύγκριση με άλλα παιχνίδια στα οποία ήταν παντελώς άφαντος. Δηλαδή οικονομικός ήταν σήμερα, ας πούμε. Πήρε λίγες προσπάθειες, έβαλε τους 5 πόντους του, προσπάθησε στην άμυνα. Καλό που καλύτερο. Δημιουργικός δεν ήταν πολύ, αλλά καλύτερο. Δεν έμεινε και πολύ στο παρκέ. Αρνητικός δεν ήταν. Όχι. Απλά εν ώψη των αγώνων που έρχονται τώρα Τρίτη και Πέμπτη στο Βελιγράδι, για να έχει ρεαλιστικές ελπίδες ο Παναθηναϊκός για αυτά τα μάτια, να μην χρειαστεί κάποιος να ντυθεί και να κατέβει στο παρκέ πάλι ως Ιησούς Χριστός όπως σήμερα ο Σλούκας, θα χρειαστεί λίγο παραπάνω βοήθεια από την περιφέρεια. Σήμερα λόγω και της καλής παρουσίας του Παπαπέτρου, ο οποίος δεν έπρεπε να βγει με τίποτα, αλλά και της όχι και τόσο καλής εικόνας που είχαν οι υπόλοιποι περιφερειακοί, είδαμε κάτι που έχουμε να δούμε από πέρυσι στο Παναθηναϊκό. Τον Γκριγκόνης έστω και λίγο να παίζει τη θέση 2.
Ναι. Γι' αυτό λέω ότι ίσως, όχι, ίσως είναι ξεκάθαρο ότι στα επόμενα παιχνίδια, Τρίτη, Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί κάτι παραπάνω από την περιφέρειά του. Και από τον Αν και από τον Γκριγκόνης. Ακριβώς, ακριβώς. Και αν είναι, πέρα από όλα τα άλλα που είπαμε, να κρατήσει κάτι, κατά τη γνώμη μου, να κρατήσει την τελευταία φάση με Αντετοκούμπο και Cleveland και όλη αυτή την ιστορία που πήγε να δημιουργηθεί, γιατί την Τρίτη στο Βελιγράδι θα έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα που θα ψάχνει ακριβώς το αντίθετο που έγινε σήμερα. Θα ψάχνει αυτή να πάρει εκδίκηση, να το πούμε εισαγωγικά, για ό,τι έπαθε απόψε. Και για να πούμε και την αλήθεια, το παιχνίδι το οποίο μοιάζει πιο εύκολο να σπάσει την έδρα Παναθηναϊκός είναι το πρώτο και όχι το δεύτερο. Δηλαδή το δεύτερο είσαι στο φάσμα του αποκλεισμού μετά. Θέλω να πω ψυχολογικά μετά, η πίεση είναι τρομερή. Για μένα. Είναι αυτό που λένε οι επαΐοντες και από ό,τι φαίνεται μιλάω αυτή τη στιγμή με έναν, ότι συνήθως τα μονά παιχνίδια είναι αυτά που σπάνε. Μάλιστα. Έτσι λένε. Αν το δούμε. Μάλιστα. Ήρθε το φαγητό. Μου το πήραν από μπροστά μου, ρε αλήτες. Μάλιστα. Αλλά έτσι κι αλλιώς πάντα η επιλογή μου θα είστε εσείς. Ακόμα κι αν τώρα ερχόταν ο Σκούφος ο ίδιος ο Μισελέν εδώ και τα αστέρια μπροστά μου. Τι να λέμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αφήνουμε στο κυνήγι του φαγητού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα Χτύπη. Καλό σου βράδυ. Πάμε να κλείσουμε, φαντάζομαι, τα σχόλια για το απόψινό παιχνίδι. Καλησπερίζοντας τον Χρήστο Ρομπόλη. Γεια σου, Χρήστο. Σας κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, εσείς? Ωραία, ωραία. Εντάξει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός όντως δεν πήγε πολύ καλά. Δεν ξέρω, ήταν ίσως αποτέλεσμα της νευρικότητας που υπήρχε από την εικόνα της ομάδας που μεταφερόταν στην κερκίδα και αντίστροφα. Δηλαδή υπήρχε μια νευρικότητα γενικότερη στο γήπεδο που δεν ξέρω από πού πήγαζε και προς τα που πήγαινε ή πήγαινε από την μια πλευρά την άλλη. Μάλλον ήταν αφίδρομη. Αλλά δεν είχε εξηγηθεί η εικόνα στον πρώτο δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού. Ήταν σαν να μην είχε πάρει το μάθημα από το προηγούμενο παιχνίδι. Το γεγονός ότι δέχεται 28 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, έχει κάνει μόνο ένα φάουλ, είναι πραγματικά εντυπωσιακό αρνητικά εντυπωσιακό. Το αρνητικά εντυπωσιακό, για να συμπληρώσω αυτό που λες, είναι ότι είναι τελευταία επίθεση η μπάλα στα χέρια της Μακάμπη, τρώει τρίποντο, ενώ έχει να δώσει τρία φάουλ για να αποφύγει ακριβώς να φάει τρίποντο στη τελευταία επίθεση. Εκεί δείχνει την ταραχή που υπάρχει στα κεφάλια του αυτών. Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι μετά από εκεί και πέρα ο Αταμάν καταλαβαίνει τι γίνεται, σου λέει ότι πρέπει να δώσω το σύνθημα για άμυνα και αυτό το σύνθημα το δίνει βάζοντας παίχτες μέσα οι οποίοι κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Αντετοκούμπο, Καλαϊτζάκης, ο Παπαπέτρου. Αυτοί οι παίχτες δίνουν τον τόνο και ο Παναθηναϊκός για ένα 15 λεπτό είναι καταπληκτικός. Δηλαδή είναι μακράν το καλύτερο του 15 λεπτό. Έχει γυρίσει από το 20-28, έχει πάει στο 42-16 μέσα σε 15 λεπτά. Έχει κάνει 42-16 επιμέρους σκορ μάλλον και έχει πάει στο συν 18 σε αυτό το διάστημα. Εκεί παίζει καταπληκτικά, μετά βάζει τη ζώνη λιγάκι, τον μπερδεύει για ένα διάστημα και λίγο επανέρχεται στο παιχνίδι η Μακάμπη, αλλά εντάξει, μετά όταν ξαναρίχνει το Σλούκα μέσα, που σωστά το έκανε εκεί ο Αταμάν, γιατί άλλος προπονητής θα έλεγε θα το κρατήσω για το τελευταίο πεντάλεπτο, αλλά έβλεπε την Μακάμπη να αντεπιτίθεται και σου λέει ότι αν το κρατήσω λίγο παραπάνω το Σλούκα μπορεί να μου το γυρίσουν τελείως το παιχνίδι. Είναι ο άνθρωπος που ξέρει να διαβάζει καλύτερα από όλους. Και εκεί είναι, εγώ το έλεγα και στη διάρκεια της μετάδοσης, εκεί είναι και το μεγάλο λάθος της Μακάμπη που δεν στοχεύει το Σλούκα στην επίθεσή της για να το βγάλουν 5 φάουλ. Δηλαδή το αντιμετώπισε λίγο μπλαζέ. Δεν έστειλε έναν παίχτη στο ένας μέναν με το Σλούκα να του πάρει 5 φάουλ ή τέλος πάντων να σκοράρει με αντίπαλο το Σλούκα που δεν θα μπορούσε να παίξει άμυνα. Αυτό γέρνει την πλάστικα υπέρ του Παναθηναϊκού ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, ναι. Νομίζω ότι εκεί το διάβασε καλά και ο Παναθηναϊκός που τον προφύλαξε τον Σλούκα. Έχει και αυτό την εμπειρία βέβαια σε αυτές τις καταστάσεις να το διαχειριστεί, έστω και αν έκανε το τέταρτο φάουλ λίγο ανόητα έτσι στο τέλος της τρίτης περίοδου και έβαλε και την ομάδα σε περιπέτειες. Είναι εκεί που βάζει και τον Γκραντ και το ρίχνει πάνω στο Λορέντζο Μπράουν ακριβώς για να σταματήσει όσο μπορούσε και ο Μπράουν. Εκεί, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα πέρα από την νίκη, την ψυχολογία, γιατί αυτό το μάτς και την πολύ μεγάλη πίεση για τον Παναθηναϊκό. Τώρα δεν λέμε ότι πάει χωρίς άγχος, αλλά για να ανακτήσει το πλεονέκτημα έδρας που το έχει χάσει από το πρώτο μάτς ο Παναθηναϊκός, πρέπει πρώτα να μην το κάνεις χειρότερο από ότι ήταν το βράδυ της Τρίτης. Έτσι, και το λέγαμε αυτό, ότι θα μπορούσε να χάσει όλη τη σειρά ο Παναθηναϊκός αν έχανε σήμερα το παιχνίδι, από το δεύτερο παιχνίδι κιόλας. Τουλάχιστον εδώ κατάφερε ο Παναθηναϊκός να περιορίσει τη ζημιά και τώρα ίσως να μεταφέρει και το άγχος στην άλλη πλευρά. Πέρα όμως από τη νίκη, το 1-1 και όλα αυτά, νομίζω ότι παίρνει και ένα μάθημα που μένει να φανεί πόσο θα το καταλάβει, πώς πρέπει να παίζει για να κερδίσει την Μακάμπη. Ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε σήμερα επειδή έβαλε 95 πόντους. Έτσι, κέρδισε επειδή δέχτηκε 79. Ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά η αφετηρία της προσπάθειάς του ήταν η άμυνα. Και αν το δει κανείς συνολικά, αν εξαιρέσουμε την πρώτη περίοδο και ένα διάστημα περίπου στην τέταρτη περίοδο και λίγο προς τα τέλη της τρίτης ίσως, ήταν πάρα πολύ καλό στην άμυνά του. Ακόμα και το παιχνίδι των κατοχών, που ήταν ένα από τα βασικά ζητούμενα
από το προηγούμενο μάτς, θυμίζω ότι η Μακάμπη είχε 15 παραπάνω κατοχές, σήμερα ο Παναθηναϊκός είχε 3 παραπάνω ίδιος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το κουτάκι, ας πούμε, το τίκαρο Παναθηναϊκός. Σε αυτό το κουτάκι συμβάλλει και το γεγονός ότι έλεγξε τα rebound. Η Μακάμπη είχε 10 επιθετικά, που εντάξει δεν είναι μικρός αριθμός, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε 12. Και από αυτά τα 12 που είχε ο Παναθηναϊκός πήρε 20 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες, η Μακάμπη πήρε μόλις 2. Αυτά λένε πολλά τα στοιχεία, όπως επίσης λέει πολλά πράγματα και το γεγονός ότι ο Κόλσον σήμερα εξαφανίστηκε και πολύ απλά εξαφανίστηκε γιατί υπήρχε ένα μεγάλο κορμί πάνω του, ο Παπαπέτρου, ο οποίος πέρα από τους 15 πόντους, τους οποίους εντάξει εύκολα στέκεται κανείς γιατί τους βλέπει, είναι κάτι προφανές και αποτυπώνεται στη στατιστική, έχει δώσει τρομερές βοήθειες και στην άμυνα και στις αλλαγές και σε όλα αυτά που χρειάζονται και στα rebound. Νομίζω ότι έκανε καταπληκτική δουλειά και πρέπει ο Αταμάν, όχι τώρα που πιθανώς θα γυρίσει ο Χουάντσο στο επόμενο παιχνίδι, να τον εξαφανίσει πάλι, γιατί ο Ιωάννης έδειξε ότι είναι ένας παίκτης πολύτιμος και έχει και την εμπειρία και τη γνώση από αυτά τα παιχνίδια. Είναι πίσω από τον Σλούκα πιο έμπειρος παίκτης του Παναθηναϊκού σε επίπεδο playoffs από τα χρόνια του και στον Ολυμπιακό το προηγούμενο διάστημα. Οπότε πρέπει να έχει και εκείνος συγκεκριμένο ρόλο στο παιχνίδι. Εντάξει, νομίζω ότι για τον Σλούκα είναι περίπτω να πούμε πόσο σπουδαίο παιχνίδι έκανε. Έστω κι αν σήμερα, επειδή τον είχε διαβάσει πολύ τη δημιουργία του Μακάμπη, γιατί ο Κάτας έκανε καλό κουτσάρισμα και σήμερα με τους διαθέσιμους παίκτες που είχε τέλος πάντων, γιατί έλειπε ο Baldwin. Του έκοψε τη δημιουργία, είχε 4 ασίστ ο Σλούκας, που για τον χρόνο ο Σλούκας δεν είναι πολλές, αλλά έβαλε 29 πόντους και από τις 4 ασίστ που είχε έδωσε άλλους 10 πόντους. 39 σύνολο, θυμίζω είχε 35 την Τρίτη, αλλά είχε κάνει εκείνο το μοιραίο λάθος και όλοι ασχολήθηκαν με αυτό το μοιραίο λάθος. Κυρίως δεν ασχολήθηκε ο ίδιος ο Σλούκας με αυτό το μοιραίο λάθος, γιατί είχε την εμπειρία και την προσωπικότητα να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις και να μην τον πάρει από κάτω. Ερώτηση. Τώρα, ναι. Η παρουσία του Ναν, που σε δύο παιχνίδια δεν είναι ο Ναν που έχουμε συνηθίσει, έχει να κάνει λες με κάποιο μίνι ντεφορμάρισμα του Ναν, ή δεν του ταιριάζουν τα αθλητικά κορμιά των παιχτών της Μακάμπη, τον έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ στο παιχνίδι που του αρέσει να κάνει? Προσθέτω στο ερώτημα πριν απαντήσεις, Χρήστο. Εάν ο Ναν παραμείνει το ίδιο μέτριος, ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγαλύτερη δυσκολία στο να μπορέσει να πάρει τη σειρά? Ναι, σίγουρα. Στο δεύτερο σκέλος ξεκινώντας, ότι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός τον καλό Ναν τώρα στο Βελιγράδι. Η αλήθεια είναι ότι και στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν ήταν καλός ο Ναν. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα αντεφορμαρίσματος, γιατί ας πούμε πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, ας πούμε, έκανε τα πολύ καλά του παιχνίδια ακόμα. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο ότι είναι πολύ καλά διαβασμένη η Μακάμπη απέναντί του. Στέλνει πάρα πολλά κορμιά κατά πάνω του. Έχει συνέχεια τον Cleveland συνήθως που τον μαρκάρει, ή ας πούμε στέλνει τις βοήθειες από τον Web ή τους ψηλούς συχνά πάνω του, τον δυσκολεύει πάρα πολύ. Γι' αυτό κάνει και τα λάθη ο Ναν, ο οποίος δεν έχει την εμπειρία να αντιμετωπίζει. Είναι παιχτάρας, δεν το συζητάμε, αλλά δεν έχει την εμπειρία να αντιμετωπίζει μια άμυνα που είναι τελείως προσαρμοσμένη πάνω του και με την ίδια ένταση. Δεν είναι το ίδιο όπως είναι, ας πούμε, στην κανονική περίοδο, που και εκεί θα αντιμετωπίσεις, αλλά τώρα μιλάμε, οι ομάδες στα play-off κάνουν scouting επιστημονικό. Δηλαδή έχουν ένα παίχτη, τον έχουν κάνει φίλο και φτερό, πού πηγαίνει, πού σουτάρει, ποιες προσπάθειες παίρνει, από ποια σημεία. Η Μακάμπη τα έχει μελετήσει όλα αυτά και τον έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Βέβαια, το γεγονός ότι τραβάει όλη αυτή την προσοχή ο Ναν πάνω του, βοηθάει και τους υπόλοιπους να βρουν ευκαιρίες. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, και ο Σλούκας και ο Παπαπέτρου βοηθήθηκαν από την προσοχή που τραβούσε επάνω του στην επίθεση ο Ναν. Επίσης για τον Ναν σήμερα πρέπει να πούμε ότι ήταν καλός στην άμυνα. Προχθές ήταν κακός και στην άμυνα. Και έκανε και φάουλ νωρίς, ναι, ήταν μέσα έξω. Σήμερα όσο έπαιξε δεν έκλεψε στην άμυνα εντός αγωγικών. Ήταν συνεπής, προσπάθησε, έβαλε τα χέρια, έβαλε το κορμί του, πήρε rebound, βούτυξε, έκανε. Δηλαδή ήταν θετικός, ήταν ωφέλιμος, έστω και αν δεν έδωσε αυτά που περιμένει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Αλλά σίγουρα πρέπει να εμφανιστεί ο Ναν ο κανονικός και επιθετικά στο Βελιγράδι, και σίγουρα πρέπει να εμφανιστεί και ο Χουάντς, ο οποίος ήταν σίγουρα πολύτιμος και σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα το παιχνίδι, η σειρά ξεκινάει από το 50-50, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο συγκλονιστικό πλεονέκτημα στη Μακάμπη. Θα παίξει με 1000 άτομα σε ένα γήπεδο 8000 θέσεων, γιατί πήγε στη Χάλα Πιονίρ η έδρα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μπει με τη σωστή νοοτροπία, όπως μπήκε σήμερα από τη δεύτερη περίοδο και μετά για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Αν μπει όπως μπήκε σήμερα, μπορεί να βρεθεί να κυνηγάει διαφορές πολύ μεγαλύτερες από τους 8 πόντους που είχαν στο πρώτο μέρος και να τον πάρει και από κάτω. Συμφωνώ με αυτό που είπες και εσύ, Κώστα, νωρίτερα, ότι συνήθως η μεγάλη ευκαιρία για να επιστρέψεις είναι όχι σε παιχνίδι do or die, που θα είναι το τέταρτο, αν ο Παναθηναϊκός χάσει το τρίτο. Είναι ευκαιρία να πάρει εκείνο το παιχνίδι, να μεταφέρει όλο το άγχος και να έχει το μαξιλαράκι του ΟΑΚΑ. Αλλά εντάξει, έχει δύο ευκαιρίες τώρα μπροστά του. Έχει και λίγο χρόνο να ξεκουραστεί, να δει τι θα κάνει. Να δούμε αν θα επιστρέψει και ο Baldwin. Για μένα ίσως δεν είναι και απαραίτητα κακό αν επιστρέψει ο Baldwin και δεν είναι έτοιμος. Γιατί για να μην παίξει σήμερα
Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Για θλάση μιλούσε η Μακάμπη. Ακόμα και η πιο μικρή θλάση να είναι, θέλει μια εβδομαδίτσα μέσα στο νερό. Οπότε δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι ο Αμερικανός για να μπορέσει να βρεθεί στην ομάδα του. Αν ο Παναθηναϊκός είναι πλήρης, είναι συγκεντρωμένος, μπει σωστά, κάνει και το κατάλληλο κουτσάρισμα ο Αταμάν που σήμερα είδε αρκετά από τα λάθη του και τα διόρθωσε. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές πιθανότητες να καταφέρει να κάνει έστω τη μία νίκη που χρειάζεται για να πάρει την πρόκριση για το Final Four. Έτσι. Ενώ η Real την ίδια ώρα 19 πόντους έχει ρίξει το κεφάλι στην Μπασκόνια. Πάτησε τον Το παρέφυγε και το καθαρίζει. Ναι. Νομίζω ότι εκεί πάμε για σκούπα από ό,τι φαίνεται. Έτσι δείχνει. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Και εγώ, παιδιά, καλό βράδυ. Καλή.